Χαίρομαι που είναι η τρίτη φορά που έρχομαι στην Πάτρα για να γνωριστούμε και για να σας μιλήσω. Ίσως μερικοί θυμάστε ότι πριν 3 χρόνια μου φαίνεται είχα κάνει μία διάλεξη για τον πατρινό ποιητή, τον Χρήστο Λάσκαρη. Πριν 1,5 χρόνο ήρθα και σας διάβασα κομμάτια από τη μετάφρασή μου του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Είναι από τα καλύτερα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου και απόψε σας μιλώ απάνω σε ένα θέμα δοσμένο. Δηλαδή το ήθελε και επέμενε ο κύριος Καπέλας. Και βεβαίως τώρα γκρινιάζει και από πάνω γιατί το θέμα θα είναι λιγάκι σχοινοτενές. Μα δεν γίνεται, όπως καταλαβαίνετε και η πίτα σωστή και ο σκύλος χορτάτος, ήταν θράσος και μόνο το να συζητήσουμε για μια συνολική θεώρηση της ποίησής μας, της ελληνικής ποίησης, επί ένα αιώνα. Σκεφτείτε τι τράβηξα εγώ για να μπορέσω στοιχειωδώς να συναρμολογήσω τις σκέψεις μου και τις κριτικές μου και τις παρατηρήσεις μου, ώστε να μπορέσω να σας προσφέρω μία όσο γίνεται πιο συνοπτική εικόνα και του θέματος, αλλά ταυτόχρονα και μία ουσιαστικότερη κριτική τοποθέτηση, και δεν σας το κρύβω βέβαια, μια υποκειμενική κριτική τοποθέτηση, γιατί να μην παρασταίνουμε και τους πολύ αντικειμενικούς, ο καθένας εκφράζει τον εαυτό του. Και μέσα από όλη αυτή τη θεώρηση να μπορέσουμε τουλάχιστον να επισημάνουμε κάποιες κορυφώσεις αυτού που θα λέγαμε νεοελληνική ποίηση, και οι οποίες κορυφώσεις αποτελούν και μία δικαίωση αυτής της ποίησης. Αυτό όμως με υποχρεώνει και για μερικές δεσμεύσεις. Δεν είναι δυνατό να σας αναφέρω τις 4.000 ονόματα που αποτελούν τους Έλληνες ποιητές του 20ου αιώνα. Μάλιστα, θα προσπαθήσω να κόψω το ένα μηδενικό, να γίνουν τουλάχιστον 400, και επειδή και αυτό είναι εξωφρενικό, θα κόψω και ένα δεύτερο μηδενικό, να μείνουμε σε καμιά σαρανταριά, όπου σίγουρα αυτή θα είναι και η σπουδαιότερη. Επίσης, δεν πρέπει να έχετε απαιτήσεις γύρω από ένα πάρα πολύ λεπτό θέμα. Το λεπτό θέμα είναι το εξής. Εξετάζουμε την ποίηση ενός αιώνα. Αυτό σημαίνει ότι κατά τα 3/4 του αιώνα η ποίηση αυτή έχει γίνει ιστορία, ενώ κατά το τελευταίο 1/4 του αιώνα η ποίηση αποτελεί ένα γίγνεσθε. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε να παίξουμε σε 2 ταμπλό και αυτό το παιχνίδι θα γίνει εις βάρος μου, γιατί δεν είναι δυνατό να έχω την ίδια γνώμη για ποιητές που τώρα δημιουργούν ή τώρα ακούγονται ή τώρα θέλουμε να ακούσουμε για αυτούς και να μιλήσω για αυτούς με την ίδια δικαιοσύνη ή και εξίσωση για τους υπόλοιπους ποιητές που αποτελούν ήδη κατατεθειμένο κεφάλαιο της νεοελληνικής γραμματείας. Επομένως, πρέπει να δείξετε και κάποια κατανόηση και για την αντικειμενική αδυναμία του θέματος και για τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσω εγώ προσωπικά στην προσπάθεια να ειδώ σφαιρικά την όλη αυτή ιστορία. Από εκεί και πέρα πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι τίποτα δεν κόβεται με το μαχαίρι. Η ποίηση του 20ου αιώνα που ξεκινάει από το 1900
1, ουσιαστικά ξεκίνησε από το 1880, όταν η νέα αθηναϊκή σχολή με τον Παλαμά και τον Δροσίνη ανέτρεψε την παλιά αθηναϊκή σχολή του Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή και όλων αυτών των καθαρευουσιάνων. Αυτό ήταν μία τομή και μία επανάσταση που άλλαξε ριζικά τη μορφή και το χαρακτήρα της νεοελληνικής ποίησης. Στα 20 χρόνια που μεσολάβησαν από το 1880 μέχρι το 1900, η ανατροπή αυτή εμπεδώθηκε, εδραιώθηκε και άρχισε να γίνεται κάτι σαν παράδοση. Έτσι λοιπόν ο Παλαμάς είναι από τους πρώτους ο οποίος δημιούργησε μια πρώτη και σοβαρή δημοτικιστική παράδοση, αν δεν δεχθούμε ως πολύ σοβαρά τα καθαρευουσιάνικα καμώματα της παλιάς αθηναϊκής σχολής. Αλλά όπως ξέρετε, κάθε επανάσταση όταν εμπεδωθεί καταντάει και λίγο μάστιγα. Έτσι λοιπόν η περίπτωση του Παλαμά πρώτα στην εποχή μας έγινε σχολή Παλαμά, μετά μετατράπηκε σε ένα ανυπόφορο κατεστημένο και βεβαίως κάποιος χρειάστηκε κάποτε να μας απαλλάξει από αυτό το κατεστημένο. Αυτά τα τρία που σας είπα αποτελούν και μία πορεία της όλης ιστορίας που λέγεται παλαμική ποίηση ή παλαμική σχολή. Ο Παλαμάς συνέλαβε όταν ήταν νέος πολλά σοβαρά προβλήματα των αναζητήσεων της νεοελληνικής ποίησης και με το ταλέντο του, την ικανότητά του και το κύρος του μπόρεσε και τα εξέφρασε ή μάλλον συνέβαλε στη διαμόρφωσή τους με τον καλύτερο τρόπο. Και δεν είναι τυχαίο ότι τρία από τα καλύτερα έργα του, ο Δωδεκάλογος του Γύφτου, η Φλογέρα του Βασιλιά και η Ασάλευτη Ζωή είδαν το φως την πρώτη δεκαετία του αιώνα μας. Έτσι λοιπόν η δεκαετία αυτή, για να μην πω ο ίδιος μας ο αιώνας, αρχίζει με το βασικό βιβλίο «Ασάλευτη ζωή» και κάνοντας μια μεγάλη παρένθεση για την οποία θα σας μιλήσω αργότερα, την ίδια χρονιά το 1904, κάποιο σκουλίκι πονηρό που λέγεται Καβάφης βάζει την πρώτη τορπίλα σε όλο το οικοδόμημα, δημοσιεύοντας το «Περιμένοντας τους Βαρβάρους» το 1904. Αλλά ο Παλαμάς, συγκινημένος από την μεγάλη απήχηση και υποδοχή που είχε τότε, δεν μπορούσε να φανταστεί τι του μέλλονταν μερικές δεκαετίες αργότερα. Τα καλά βιβλία του Παλαμά τα διαδέχθηκαν άλλα μετριότερα και εκείνα άλλα ακόμα πιο μετριότερα. Ο Παλαμάς μετά το 1920 αρχίζει και πέφτει όλο και περισσότερο, όλο και πιο σταθερά, όλο και χωρίς δυνατότητες σωτηρίας. Ταυτόχρονα όμως εμπεδώνει ένα όνομα, διατηρεί μία σχολή, γίνεται και το ίνδαλμα της ποιητικής μας ζωής στην Ελλάδα, εφόσον αυτός θεμελίωσε τη νέα αθηναϊκή σχολή που τότε ήταν ό,τι πιο σπουδαίο και ό,τι πιο δυναμικό.
και βεβαίως δεν μπορούσε να καταλάβει. Αργότερα ο Παλαμάς έγινε και εθνικό πρόσωπο όταν πέθανε, όπως ξέρετε, όλη η Ελλάδα συσπηρώθηκε γύρω από το φέρετρό του κτλ. Αλλά είχε αρχίσει να πέφτει και κάτω από τις αδυναμίες του ίδιου του ταλέντου, μεγαλοστομίες, μακρηγορίες, φιλολογίες, δημοσιογραφίες, πολλά κακά συσσόρευσε πίσω από το όνομά του, αλλά ο Παλαμάς είχε αρχίσει να πέφτει και για έναν άλλο σοβαρότατο λόγο. Είχαν αρχίσει να ξεφυτρώνουν και τα πρώτα μοντέρνα κινήματα που στην αρχή αθόρυβα και αργότερα προκλητικά του άνοιξαν τον τάφο. Πριν όμως μιλήσουμε για αυτά τα μοντέρνα κινήματα, είμαστε περιττό να σας πω στο πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα, από το 1900 μέχρι το 1925. Η νεοελληνική ποίηση βαδίζει ομαλά με ευίωνες προοπτικές. Ο Παλαμάς κάθεται στο θρόνο του και νομίζει ότι κανείς δεν θα τον ταρακουνήσει. Τα νέα κινήματα αρχίζουν δειλά-δειλά να εμφανίζονται, αλλά ακόμη δεν είναι ανησυχαστικά ούτε προκλητικά. Οπότε βγαίνει εκείνο το σκουλίκι που σας έλεγα από την Αλεξάνδρεια, το οποίο βέβαια πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο Παλαμάς ευθύς εξ αρχής, μόλις το αντελήφθη, κράτησε μια αρνητική θέση απέναντί του. Αλλά ο χειρότερος τρόπος για να αρνηθούμε τους εχθρούς μας δεν είναι να τους κατακρίνουμε. Λοιπόν, ο Καβάφης, ο οποίος ξεκίνησε ολομόναχος, χωρίς ελπίδες για δημιουργία σχολής, ξεκομμένος στην Αλεξάνδρεια, η οποία τότε δεν μετρούσε καθόλου για τα δεδομένα της αθηναϊκής κατάστασης, δημιούργησε σιγά σιγά ένα έργο, το οποίο στην αρχή μάλιστα μερικοί καλοπροαίρετοι ή εξυπνάκηδες, κυρίως δημοσιογράφοι, το ειρωνεύτηκαν αγρίως. Υπέστη παντός είδους λιδωρίες, ακόμη και πρόστιχους υπαινιγμούς για την ιδιωτική ζωή, την ιδιωτική του ζωή. Από αυτά άλλα τα υπέθαλπε και ο ίδιος ο Παλαμάς, άλλα οι διάφοροι καλοπροαίρετοι. Πρέπει να έγινε μία προσπάθεια επίσης στις αρχές του αιώνα, γύρω από αυτήν την ιστορία που λέγεται Καβάφης, με νομίζω βασικό ορόσημο το 1911, το οποίο, όπως θα ξέρετε οι πιο πολλοί, είναι μια τομή στον κανόνα, δηλαδή στο παραδεκτό σώμα του καβαφικού έργου, μια τομή όπου πριν από το 1911 ο Καβάφης ακόμη τα πλάθη, δεν έχει βρει εντελώς τον εαυτό του, είναι λίγο μαγειρεμένα μερικά από αυτά τα ποίηματα, αλλά βέβαια ποίηματα, κάτσε καλά, όχι αστεία, όχι στιχουργήματα όπως τα περισσότερα του Παλαμά. Και το σκουλίκι προχωράει κρυφά, γιατί μετά το 1911 και μέχρι το 1933 που πέθανε ο Καβάφης, σε αυτά τα 22 χρόνια εμπεδώνει την ποιητική του, γίνεται δηλαδή κάτοχος των εκφραστικών του μέσων, ξέρει καλά τι θέλει και τι μπορεί, έχει μία φοβερή παιδεία που του επιτρέπει να ελίσσεται με πολύ άνεση
μέσα στην ελληνική ιστορία και φιλοσοφία, συμβαίνει να είναι και καταπληκτικά πρωτότυπος, δεν βασίζεται σε ξένα δάνεια, ούτε έμεσα ούτε άμεσα, κανείς δεν μπορεί να αποδείξει ότι έχει επηρεαστεί από ξένον ποιητή ή έχει κλέψει κάποιους ξένους στίχους. Γενικά και αόριστα ξέρουμε ότι βασίζεται στην παράδοση του ελληνιστικού επιγράμματος της αρχαίας ελληνικής εποχής και πέραν ου. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τη μελέτη της εξέλιξης της ποίησής μας, γιατί η επίδραση που δέχτηκε ο Καβάφης από την αρχαία ελληνιστική ποίηση είναι ταυτόχρονα και ένα αίτημα στο μια απάντηση στο ερώτημα με ποια δεδομένα και με ποιες προϋποθέσεις θα πορευτεί η νεοελληνική ποίηση, με τα κλεψιμέικα από τους ξένους ποιητές. Η απάντηση του Καβάφη είναι ότι η ίδια η ελληνική ποίηση, που κατά αυτόν όπως και για πολλούς άλλους είναι μία και ενιαία, αρχαία, βυζαντινή και νεότερη, είναι το ίδιο πράγμα. Η ίδια λοιπόν αυτή η ελληνική ποίηση παρέχει όλες τις δυνατότητες για να συγκροτήσουμε αυτό που θα λέγαμε δυνατότητες μιας ηθαγενούς παράδοσης και όχι κλεψιμέικα και μαϊμουδισμοί από ξένες ποιήσεις. Έτσι λοιπόν, όταν ο Καβάφης πεθαίνει το 1933, έχει ολοκληρώσει ένα έργο με μεγάλη βιωσιμότητα και ταυτόχρονα ένα έργο που αποτελεί μία θριαλίδα, η οποία ετοιμάζεται να ανατινάξει στον αέρα όλο το λεγόμενο παλαμικό συγκρότημα. Άλλωστε η ιστορία των ποιήσεων ανά τους αιώνες δεν είναι παρά διαδοχικά κινήματα που το ένα ανατρέπει το άλλο. Όπως ο Παλαμάς κάποτε αξιώθηκε να ανατρέψει τους πριν από αυτόν, ήρθε κάποτε και η ώρα του να το πάθει και ο ίδιος. Ευτυχώς για το καλό της ποίησης, γιατί σκεφτείτε να είχαμε παραμείνει σε απολιθώματα θαυμασμών και αρχηγών. Έτσι λοιπόν, περί το 1935, όταν πρωτοεκδίδονται και τα άπαντα του βασικού καβαφικού σώματος, δηλαδή τα περίφημα 154 ποίηματα, ήδη το σκηνικό, είτε μας αρέσει είτε όχι, έχει αλλάξει. Ο Παλαμάς το καταλαβαίνει και ο ίδιος, τρίζει το κάθισμά του, ενώ ο Καβάφης, που δεν πρόλαβε και πολλές γλύκες και πολλές αγάπες, ενώ πρόλαβε αρκετές μεμψιμηρίες και καταφρόνιες, ανεβαίνει και καταφέρνει σε μια πρώτη φάση να κατακτήσει την Αθήνα, όπου πολλοί και σπουδαίοι ποιητές, όπως Φερυπίν ο Μαλακάσης, που αποτελούσαν έκφραση του κατεστημένου της εποχής τους, τον παραδέχονται ανεπιφύλακτα. Και βεβαίως αυτή είναι η πρώτη φάση της ανέλυξης του Καβάφη, γιατί ο Καβάφης εκτός από Αθήνα κατέκτησε τελικά και όλο το Πανελλήνιο και σαν τους περίφημους πύραυλους που αποτελούνται από τρία κομμάτια και που όταν το πρώτο κομμάτι πέσει αξιοποιείται το δεύτερο και όταν πέσει και το δεύτερο αξιοποιείται και το τρίτο, ο Καβάφης, όπως καταλαβαίνετε πια στην εποχή μας, έχει γίνει παγκόσμιος ποιητής με απίθανη οικουμενικότητα, ο υπαριθμόν ένα ανώτερος ποιητής σε όλο τον κόσμο,
σύμφωνα με, με έναν Άγγλο κριτικό, και ακόμη δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η απίθανη και εκπληκτική άνοδος του Καδάφη. Επειδή όμως σας υποσχέθηκα να μείνουμε μόνο στα ελληνικά δεδομένα, ας ξεχάσουμε την παγκοσμιότητα του Καδάφη και ας γυρίσουμε στο δεύτερο τμήμα της 25ετίας του αιώνα μας, δηλαδή από το 1925 μέχρι το 1950. Το κυριότερο χαρακτηριστικό αυτής της 25ετίας δεν είναι πλέον η ανατίναξη της παλαμικής παράδοσης, ούτε η έναρξη της εμπέδωσης του καδαφικού έργου. Με συγχωρείτε, μια παρένθεση, ήθελα να σας πω ότι σε όλα αυτά τα χρόνια ο Καδάφης προχώρησε έρμος και ολομόναχος, με μία μοναδική εξαίρεση που αποτελεί εκπληκτικό φαινόμενο στην αντίδραση εναντίον της παλαμικής ποίησης, και που είναι ο ποιητής Τάκης Παπατσόνης. Ο Παπατσόνης άρχισε να γράφει τα πολύ μοντέρνα ποίηματά του από το 1912, όταν πρωτοδημοσίευσε εντελώς ξαφνικά έναν ύμνο για τον βασιλιά Κωνσταντίνο. Είναι μυστήριος πρωτότυπος και sui generis ο Παπατσόνης. Ίσως δεν προσέχτηκε όσο έπρεπε, ίσως και η ιδιοτυπία του ήταν και ανάμεικτη με κάποιες αδυναμίες, αυτές τις αδυναμίες που ο Καδάφης, παμπώνυρος και σοφός, τις απέφευγε με κάθε τρόπο. Ο Παπατσόνης, στην προσπάθειά του να είναι λίγο πιο αυθόρμητος, τις παραδέχτηκε στον εαυτό του, αυτές όμως του χάλασαν τη δουλειά, και έτσι η περίπτωση Παπατσόνη, του μόνου ηθαγενή μοντέρνου μετά και παράλληλα με τον Καδάφη, ο οποίος ανέτρεψε όμως ένα στάτους της ελληνικής πραγματικότητας, δεν μπόρεσε να ολοκληρωθεί περισσότερο. Επανέρχομαι λοιπόν στο αρχικό σχεδιάγραμμα, ότι στη δεύτερη 25ετία δεν έχουμε μόνο την κάθοδο Παλαμά και την άνοδο Καδάφη, αλλά το κυριότερο χαρακτηριστικό είναι η εμφάνιση των νέων ρευμάτων που μας έρχονται από την Ευρώπη και που κυριολεκτικά κατακλείζουν το χώρο της νεοελληνικής ποίησης. Εδώ θα ήθελα να σας πω τα διδάγματα από την εθνολογία, σύμφωνα με τα οποία οι μικροί λαοί έχουν μικρές λογοτεχνίες. Οι μεγάλοι λαοί έχουν μεγάλες λογοτεχνίες. Και οι μικροί λαοί μαϊμουδίζουν πιο εύκολα τις μεγάλες λογοτεχνίες, και η ελληνική λογοτεχνία είναι πάρα πολύ μικρή και επομένως επιρρεπής στο να μαϊμουδίζει. Ήδη από την εποχή του Σούτσου, το 1835, η ελληνική ποίηση δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να αντιγράφει βλακωδώς την αντίστοιχη ρωμαϊκή, την αντίστοιχη γαλλική ρομαντική ποίηση, με μόνη τη διαφορά ότι την αντέγραφε μέσα από το πλέγμα της ελληνικής καθαρεύουσας. Κατά τα άλλα, το περιεχόμενο, ο χαρακτήρας, η υφή, όλα αυτά είναι παρμένα από την αντίστοιχη γαλλική λογοτεχνία. Λοιπόν, το μάθημα ήταν εύκολο. Η λεγόμενη γενιά του 30, η οποία δεν καλύπτει όλη τη γενιά του 30, απλούστατα καλύπτει μια ομάδα και μια παρέα ημετέρων ή φίλων που κάνει καλά τη δουλίτσα της. Αυτή λοιπόν ανακάλυψε τα περίφημα
ρεύματα στην ποιήση που παλαιότερα ήταν ο φουτουρισμός, ο λετρισμός, ο νταντασμός, δεν ξέρω εγώ τι άλλοι ισμοί, με ουσιαστικό αποκορύφωμα τον υπερρεαλισμό, ο οποίος όσο και αν ενοχλεί πολλούς, είναι η μεγαλύτερη επανάσταση του αιώνα μας και η οποία πολύ πριν αυτό υπονομευθεί μπόρεσε και μας έδωσε ένα σωστό παράδειγμα μιας προσπάθειας να ξεπεράσουμε την κυριαρχία της λογικής που είχε καταντήσει τελικά ορθολογική, για να μην πω ο σχολαστικισμός του μέσου νου, και με τα όσα εξήγηλε ο Αντρέ Μπρετόν με το περίφημο μανιφέστο του 1924, να δώσει έναν κανόνα τόσο σοβαρό και τόσο σπουδαίο που δεν μπόρεσαν ούτε τα πρωτοπαλίκαρα του υπερρεαλισμού να τον εφαρμόσουν. Με δύο λόγια, ο σουρεαλισμός μας υποσχέθηκε ότι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε την δυναστεία του λογικού και του ορθολογισμού και την νοοτροπία του μικρού αστού είναι να σκάψουμε στον πάτο της ψυχής μας βαθιά, ουσιαστικά και ειλικρινά. Και μέσα στον πάτο της ψυχής μας μπορεί να βρούμε πολλά και σπουδαία κοιτάσματα, γιατί πάντοτε η ψυχή ενός ποιητή έχει κατά κανόνα σπουδαιότερα κοιτάσματα από ότι από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο με οποιαδήποτε μενταλιτέ και νοοτροπία. Πρέπει λοιπόν να σκάψουμε βαθιά, γιατί τα κοιτάσματα αυτά είναι πολύτιμα, όσο και αν μας ενοχλεί και παράλογα, γιατί σύμφωνα και με τις θεωρίες του Φρόιντ που ήταν νεόκοπες και που συμπλήρωσαν εν πολλής και το κίνημα του σουρεαλισμού, στον πάτο της ψυχής μας είναι όλα τα αποθυμένα παράλογα. Επομένως η έννοια του παράλογου, ή αν θέλετε και παρεμφερείς όροι όπως είναι η λέξη ασυνείδητο και η λέξη υποσυνείδητο, είναι αυτά λίγο παρεμφερή. Λοιπόν, όλα αυτά γίνονται στον πάτο της ψυχής μας, και όταν ο ποιητής είναι ποιητής πρέπει να μην στηρίζεται μόνο στα μορφώματα του νου αλλά στα σκαλίσματα της ψυχής. Αυτό είναι το περίφημο μανιφέστο του σουρεαλισμού, το οποίο κανείς απολύτως από τους οπαδούς του δεν μπόρεσε να το εφαρμόσει σωστά. Πρώτα-πρώτα ο ίδιος ο Αντρέ Μπρετόν ήταν ένας μετριότατος ποιητής, και από αυτόν περίπου αρχίζει η σύγχυση ότι άπαξ και συνειδητοποιήσουμε τις βασικές αρχές του υπερρεαλισμού, γίναμε αυτομάτως και εμείς ποιητές. Αμ δε, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Και έχουμε πολλά παραδείγματα ανθρώπων που νόμισαν ότι μπορούν να κάνουν σουρεαλισμό χωρίς το ανάλογο ψυχικό κοίτασμα. Το δεύτερο και χειρότερο όμως, αυτό που ανατείναξε σιγά σιγά με τον καιρό τον υπερρεαλισμό στον αέρα, είναι ότι ενώ κατηγορήθηκε ο νους για συνέργεια υπέρ του ορθολογισμού και θα έπρεπε όλα αυτά να τα παρακάμψουμε για χατήρι των ψυχικών κοιτασμάτων, ξεχάστηκε ένας σοβαρός παράγοντας, ότι αυτό που λέμε νους δεν είναι μόνο λογική,
αλλά είναι και μια άλλη έννοια πάρα πολύ σοβαρή και υπολογίσιμη, η έννοια της φαντασίας. Φαντασία είναι η δυνατότητα που έχει το μυαλό μας να βγάζει από το νου του ό,τι πιο απίθανο, και εμπολής επίσης παράλογο, σαν το παράλογο που περιμέναμε από τον πάτο της ψυχής μας, ενώ εκτός από παράλογο είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί η φαντασία με τα υψηλά πετάγματα που δεν μπορεί εύκολα να ελεγχθεί κάνει τον ποιητή να χάσει τον έλεγχο της ίδιας του της καλλιτεχνικής δημιουργίας. Αποτέλεσμα, μέσα σε 6 χρόνια ο σουρεαλισμός αυτουπονομεύθηκε από τα ίδια του τα πρωτοπαλίκαρα στο Παρίσι, ενώ τα ξεθυμάσματα και η εισαγωγή των θέσεών του και των απόψεών του μέσω των εντύπων και της δημοσιογραφίας άρχισε να κάνει τον κύκλο στις διάφορες λογοτεχνίες, και φτάσαμε 10 χρόνια μετά το μανιφέστο του σουρεαλισμού στην Ελλάδα να έχουμε και τα πρώτα κρούσματα ελληνικού σουρεαλισμού. Θέλω να εξαιρέσω ευθύς εξ αρχής τον Σεφέρη, ο οποίος κακώς καταορισμένος θεωρείται σουρεαλιστής, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το σουρεαλισμό, απλούστατα έχει σχέση με την καλή διάθεση να βοηθήσει κι αυτός στην κυκλοφορία των νέων αισθητικών ρευμάτων. Από εκεί και πέρα όμως, εκτός από τον Σεφέρη, έχουμε συνειδητά πρωτοπαλίκαρα του ελληνικού υπερρεαλισμού, όπως είναι βέβαια ο Ανδρέας Εμπειρίκος, ο οποίος κατά τη γνώμη μου δεν είναι και πολύ καλός ποιητής, απλώς εφαρμόζει τα διδάγματα που έμαθε σαν καλός μαθητής, αλλά δεν με πείθει για το ίδιο του το ταλέντο. Ο Νίκος Εγγονόπουλος, που αναμφισβήτητα είναι καλύτερος, αλλά που επιμένοντας σε μια στήρα υπερρεαλιστική ορθοδοξία πολλές φορές έφαγε και τα μούτρα του, ενώ η χρησιμοποίηση μιας καθαρεύουσας διαφοροποίησε λίγο την κατάσταση υπέρ του ποιητή της. Παρ' όλα αυτά είναι αναμφισβήτητα προτιμότερος ο Εγγονόπουλος. Έχουμε βέβαια τον Ελίτη, ο οποίος δημιουργεί έναν ξεθυμασμένο σουρεαλισμό που ήδη τον γνώρισε από πρώτο χέρι. Φερρυπίν, ο Πολ Ελιάρ είναι ήδη ξεθυμασμένος υπερρεαλιστής και γι' αυτό είναι και λίγο πιο υποφερτός βέβαια. Κάτι τέτοιο θέλησε να κάνει και ο Ελίτης, και η πρώτη του συλλογή, η οποία θα μπορούσαμε να πούμε ότι μάλλον γράφτηκε από Γάλλο ποιητή και όχι από Έλληνα ποιητή, είναι καταπληκτική, αλλά με κάποια αλλά για τα οποία θα σας μιλήσω ιδιαίτερα. Υπάρχει και ο Νίκος Γκάτσος, που επίσης έχω επιφυλάξεις για το κατά πόσο είναι καλός ποιητής. Άλλωστε, όπως ξέρετε, ο άνθρωπος το κατάλαβε και μόνος του, έβγαλε μια ποιητική συλλογή και σώπασε, και περίπου ο Γκάτσος έσβησε, αφού όμως εντωμεταξύ πρόλαβε να έχει κάποιο ρόλο σε ένα άλλο υποθεματάκι για το οποίο θα σας μιλήσω λίγο αργότερα. Από τους υπόλοιπους υπερρεαλιστές, ο συμπαθέστατος Γιώργος Σαραντάρης δεν έχει σχέση με τον γαλλικό υπερρεαλισμό, αλλά με ιταλικούς φουτουρισμούς, άλλα ανέκδοτα. Επίσης και η κάπως νεότερη και πάρα πολύ συμπαθής, ο Δημήτρης Παπαδίτσας, ο οποίος τουλάχιστον στον πρώτο τόμο των ποιημάτων του είναι ωραίος σουρεαλιστής,
αλλά δυστυχώς μετά γνώρισε την αρχαία ελληνική ποίηση, προσπάθησε να τη μιμηθεί, απέτυχε και κατέρευσε. Και ο τελευταίος και ζών είναι ο Μίλτος Αχτούρης, συμπαθέστατος, ο οποίος νοθεύει τον υπερρεαλισμό του με στοιχεία παιδικής εκφραστικότητας, τα οποία πολλές φορές του κάνουν κακό. Και βεβαίως το μεγάλο κακό που έχει κάνει στον εαυτό του είναι ότι επιμένει να είναι σουρεαλιστής τώρα πια στις μέρες μας που το άστρο παρήλθε. Αυτή που σας είπα είναι τα πρωτοπαλίκαρα του σουρεαλισμού. Αυτοί πάλεψαν, αγωνίστηκαν, βάφτισαν τα γένια τους, αλλά και ταυτόχρονα πέτυχαν αυτό που ήθελαν, να καταφέρουν μια πλήρη ανατροπή της παραδοσιακής μας ποίησης και των τελευταίων υπολοιμάτων του Παλαμά. Ο Παλαμάς, ξέχασα να σας πω, ότι έχει κάτω από τις φτερούγες του περίπου 6 γενναίες ποιητών. Άρα δεν ήταν αυτό το πράγμα ένα τυχαίο πράγμα. Ήταν μια καλά οργανωμένη ποιητική παράδοση στην Ελλάδα, αρχίζοντας από τον Λάμπρο Πορφύρα που είναι ο πιο μετριοπαθής, προχωρώντας με τον Γιάννη Γρυπάρη που κατάφερε να κάνει κάποια μοντέρνα στοιχεία με συνδυασμούς της παρνασιακής ποίησης. Κατόπιν έχουμε τον Μαλακάση που υπήρξε συμπαθέστατος ιδίως με τα μεσολογγίτικα ποίηματά του. Έχουμε κατόπιν τον θεωρηθέντα κολοσσό, τον Άγγελο Σικελιανό, ο οποίος με τις μεγαλοστομίες του έπεσε βέβαια, δεν μπορούσε να σταθεί. Έχουμε τον Βάρναλη με τους εσκεμμένους αριστερισμούς του. Έχουμε τον Λαπαθιώτη με τις θλιβερές αισθηματολογίες του. Έχουμε τον εκπληκτικό Καριωτάκη που είναι η μοναδική προσπάθεια μιας πιο σοβαρής αντιμετώπισης του μοντέρνου μέσα στο παραδοσιακό, και περίπου νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία του Παλαμά θα έπρεπε να έκλεινε, εγώ τουλάχιστον έτσι νομίζω, με τον Νίκο Καβαδία, συμπαθέστατο ποιητή, ο οποίος κλείνει περίπου και όλη αυτή την ιστορία. Καριωτάκης και Καβαδίας είναι, ας πούμε, οι τελευταίοι επίγονοι μιας πλούσιας ελληνικής παράδοσης που έπεσε μέσα στην ίδια της την αδυναμία και στις ίδιες της τις επαναλήψεις. Επανέρχομαι τώρα στην περίφημη γενιά του 30, η οποία βεβαίως πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρότατα και για έναν άλλο λόγο. Σας είπα πριν, όταν μιλούσα για τον Καβάφη, ότι ο Καβάφης είναι ο πρώτος ο οποίος έθεσε ένα μεγάλο και σοβαρό θεωρητικό πρόβλημα. Θα πρέπει να στηριχθεί η ποίηση αν θα ήθελε να αποκλείσει τα μαϊμουδίσματα της ξένης ποίησης. Υπάρχουν δεδομένα από την ίδια την ελληνική ποίηση. Και όπως σας είπα, η απάντηση που έδωσε ο Καβάφης είναι ότι πρέπει να ανατρέξουμε στην αρχαία ελληνική ποίηση που μπορεί να μας δώσει κάποια διδάγματα. Η δεύτερη περίπτωση ανάλογου πειραματισμού προέρχεται από τον Καριωτάκη, ο οποίος ναι μεν επηρεάστηκε από κάποιους επιγόνους του Μποντλέρ, όπως άλλωστε και ο Καβαδίας, αλλά από πλευράς αντιμετώπισης της κοινωνικής ζωής στην Ελλάδα με όλα τις τα αρνητικά που είχαν θλιβερές επιπτώσεις και στη ζωή των ποιητών και στην ίδια τη ζωή του Καριωτάκη, το πρόβλημα ήταν ομό. Ο Καριωτάκης λοιπόν μπόρεσε να βασιστεί
στα δεδομένα της ίδιας της κοινωνικής ζωής και όχι σε ποιητικό φαινόμενο. Γιατί σας είπα από πλευράς ποιήσεως ο Καριωτάκης μιμήθηκε κάποιους απογόνους ή επιγόνους του Μποντλέρ. Αυτό ήταν η δεύτερη απάντηση και θα ειδούμε μετά την κορδέλα. Η γενιά του 30, αφού ανυποψίαστη, θέλησε να μαϊμουδήσει τα πάντα που ήρθαν από την Γαλλία και από την Ιταλία και ας πούμε και από την Ρωσία, αν και ο Μαγιακόφσκι και αυτός επηρεάστηκε κυρίως από Ιταλούς φουτουριστές. Επομένως βασικά τα δύο κέντρα επιρροών είναι το Παρίσι και η Ιταλία. Λοιπόν, η γενιά του 30 πολύ νωρίς, γιατί ήταν αυτοί ποιητές σοβαροί και σπουδαίοι και αντιμετωπίζαν τα προβλήματα, πολλά προβλήματα, και τα προβλήματα της ποιητικής και τα προβλήματα των σχέσεων ποιησης και κοινωνίας. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Χωρίς κοινή συνεννόηση, χωρίς μανιφέστα, αρχίσαμε να γινόμαστε μάρτυρες κάποιας προσπάθειας των σούπερ μοντέρνων να θυμηθούν ότι είναι Έλληνες. Γιατί σας είπα ότι οι προσανατολισμοί του Ελίτη είναι καταπληκτικά ποίηματα, αλλά είναι σαν να γράφτηκαν από έναν Γάλλο που ήξερε ελληνικά. Επομένως, όσο και ωραία να ήταν τα ποίηματα, το πρόβλημα υπήρχε μόνο που οι ποιητές σε μια φάση δεν ήθελαν να το αντιμετωπίσουν. Πρώτος λοιπόν ο Σεφέρης, και είναι προς τιμήν του, προσπαθεί να θυμηθεί την ελληνική παράδοση και τη δυνατότητα να γίνει Έλληνας ποιητής με την περίφημη ποιητική του συλλογή Μυθιστόρημα, η οποία είναι εξ ολοκλήρου εμπνευσμένη από την καταστροφή της Σμύρνης, που είναι και η ιδιαίτερη πατρίδα του. Λοιπόν, αυτή η ιστορία με τον Σεφέρη, ότι ξεχνώντας τα ξένα πρότυπα, τα πρότυπα του Σεφέρη είναι ο Ζιλ Λαφόργ από τη Γαλλία και ο Έλιοτ από την Αγγλία. Ξεχνώντας ή παρακάμπτοντας αυτά τα εύκολα πρότυπα, να ψάξει και να βρει κάτι ουσιαστικότερο που να τον συνδέσει με την ελληνική παράδοση και από πλευράς ιστορίας και από πλευράς μορφολογίας της ποίησης. Ήταν μεγάλο αυτό το κατόρθωμα και εν μέρη πρέπει να το θεωρήσουμε επιτυχημένο. Γλυκάθηκε ο Σεφέρης όμως και νόμισε ότι η ελληνικότητα είναι εύκολο πράγμα και κερδίζεται ατιμόρυτα. Γιατί 20 χρόνια αργότερα έβγαλε την ποιητική συλλογή Κύπρον ούμε θέσπισεν το 1956 απάνω στο αποκορύφωμα του Κυπριακού αγώνα, όταν ο Χάρτινγκ απαγχώνιζε, και προσπάθησε να εμφανιστεί ως πατριώτης ποιητής απλώς και μόνο με ποίηματα τουριστικού περιεχομένου, δηλαδή ως τουρίστας ο Σεφέρης περιηγήθηκε την Κύπρο, άκουσε τα ειδόνια που κελαϊδούν στις πλάτρες και άρχισε να γράφει δι' αυτού του τρόπου πατριωτικά ποίηματα, πολύ μακριά πλέον από ό,τι το Μυθιστόρημα που αναφέρεται στην καταστροφή της Σμύρνης. Ανεξαρτήτως του ότι σε αυτό το βιβλίο έχει και μερικά αριστουργηματικά ποίηματα όπως είναι «Η έγκομη», το θέμα είναι ότι ο Σεφέρης απέτυχε τόσο πολύ, χώρια βέβαια η περίπτωση του να καταργήσει τον τίτλο
Κύπρον ουμεθέσπισεν και να τον κάνει το ημερολόγιο καταστρώματος γάμα, μόνο και μόνο για να πάρει το βραβείο Νόμπελ. Αυτή την κακοήθεια την είχα επισημάνει και παλαιότερα και έπεσαν όλοι να με φάνε. Δυστυχώς πρέπει να είναι αλήθεια. Ο τίτλος καταργήθηκε, ο Σεφέρης βραβεύτηκε, αλλά τα ποίηματα του βιβλίου εξακολουθούν να είναι μέτρια και αδύνατα, που σημαίνει ότι η ελληνικότητα στην ποίηση θέλει να είσαι γερό καρύδι. Γιατί αν το ρίξεις τις εύκολες λύσεις, τι έκανε και ο Παλαμάς στο κάτω-κάτω, τέτοια εύκολα πατριωτικά πράγματα έγραφε. Έγραφε έναν ύμνο για την 25η Μαρτίου και νόμιζε ότι εκεί σταματάει το παν, ότι αυτό πρέπει να είναι ο ελληνισμός. Και την έπαθε. Παράλληλα, η ίδια νοσταλγία έπιασε και τον Ελίτη. Ο Σεφέρης ήταν άνθρωπος μεγάλης παιδείας. Ο Ελίτης όχι και τόσο μεγάλης. Παρά τ' αυτά, θέλησε το 1960, τι έγινε, φλιαρό πολύ, να έχετε κάμποσες κασέτες. Λοιπόν, θέλησε ο Ελίτης να κάνει και αυτός μια ελληνικότητα και μάλιστα το υποστήριξε και θεωρητικά ότι θα ήθελε να γράψει το Ευαγγέλιο του Ελληνισμού. Το Ευαγγέλιο του Ελληνισμού ήταν ένα μέτριο ποίημα που λέγεται «Άξιον εστί». Δεν έχει σημασία ότι ο Θοδωράκης το μελοποίησε και συνέβαλε στην διαφήμισή του. Σημασία έχει πως στις παραμονές του Νόμπελ ο Ελίτης, όπως θα ξέρετε πολύ καλά, έκανε μία αυτοανθολόγηση από όπου φρόντισε λίαν εντέχνος να εξαφανίσει το άξιον εστί, αφήνοντας μόνο 3/4 μιας σελιδίτσας. Διότι το άξιον εστί ήταν τόσο τρομερό, προσπάθεια δηλαδή για κάτι σπουδαίο, που οι αδύνατοι ώμοι του Ελίτη δεν έφταναν. Εγώ λόγου χάρη από μικρό έψελνα στην εκκλησία, αργότερα ως φοιτητής σπούδασα βυζαντινή υμνογραφία, ξέρω πολύ καλά ύμνους της εκκλησίας, αλλά ποτέ δεν διανοήθηκα να μαϊμουδήσω τροπάρια της εκκλησίας για να μοντερνήσω. Αυτό θέλησε να κάνει ο Ελίτης με το άξιον εστί, και όπου σταματούνε τα μαγειρεμένα βυζαντινίζοντα τροπάρια, ας πούμε, ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος. Η παραλλαγή του Ελίτη: θα ανοίξω το στόμα μου και θα πω λόγια όμορφα. Βλέπετε πόσο η απομίμηση είναι τελικά απαράδεκτη. Όταν μάλιστα αυτή η απομίμηση γίνεται με αξιώσεις να εμφανιστεί το Ευαγγέλιο των Ελλήνων, έτσι, για Ευαγγέλιο μιλούμε. Και επειδή ο Ρωμανός ο Μελωδός δεν τον βοήθησε πάρα πολύ, ήρθε συνεπίκουρος ο Μακρυγιάννης, από που ο Ελίτης τσιμπορώγησε διάφορα κομμάτια από τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη και έφτιαξε αυτό το πράγμα, το πολύ φιλόδοξο, το οποίο, όπως σας είπα, ο ίδιος αργότερα αποφάσισε να υποστείλει τα ιστεία. Υπάρχει και δεύτερο παράδειγμα, γιατί αυτοί οι δύο ποιητές συνεβεί παράλληλοι σε πολλά. Είναι το άσμα ηρωικό και πένθυμο για τον χαμένο ανθιπολογαγό της Αλβανίας. Ανεξαρτήτως του ότι ο Ελίτης υπηρέτησε ως στρατιώτης στο αρχηγείο του αρχιστράτηγου Παπάγου στα Γιάννενα και είναι ακάπνιστος και δεν είδε ποτέ, μα ποτέ τι θα πει πόλεμος, θέλησε να γράψει ένα ποίημα για κάποιον σκοτωμένο ανθιπολοχαγό της Αλβανίας.
διότι βάζει μια λαϊκή γυναίκα, θρακιώτισσα από τη Θράκη, η οποία της φέρνουν το πτώμα του γιού της που είναι ο ανθυπολογός της Αλβανίας και πρέπει να το θάψει. Ανοίγουν λοιπόν το μνήμα, ετοιμάζονται να θάψουν τον νεκρό και η μάνα μυρολογεί το γιο της με ό,τι πιο φτηνό μπορείτε να φανταστείτε. Μα λίγα λαϊκά μυρολόγια να είχε διαβάσει ο Ελίτης, θα έβλεπε τι τραγική που είναι η λαϊκή δημοτική μας ποίηση σε θέματα μυρολογιών, για να κάθεται μια μάνα αγράμματη από τη Θράκη να λέει αύριο, αύριο, αύριο καμπάνες από κρύσταλλο χτυπούνε. Μα αυτά τα πράγματα λέγονται σε έναν άνθρωπο που πέθανε ένα νέο παλικάρι για την πατρίδα? Τίποτε άλλο δεν έχει να πει αυτή η χαροκαμένη μάνα. Έτσι λοιπόν οι αποτυχίες άρχισαν να πληθαίνουν, διότι οι μοντέρνοι σουρεαλιστές θέλησαν να αποκτήσουν και ελληνική ταυτότητα. Δυστυχώς η περίπτωση του χαμένου ανθυπολοχαγού της Αλβανίας είναι πιο περίπλοκη. Είχε προηγηθεί ο Νίκος Γκάτσος το 1943 με την Αμοργό. Το άσμα είναι του 45, παρόλο που ο Ελίτης ισχυρίζεται ότι το έγραψε 41 με 42, είναι του 45. Λοιπόν, ο Γκάτσος, έξυπνος, μυρίστηκε ένα καινούριο μοτίβο, ότι υπάρχουν δυνατότητες γόνιμες για ένα πάντρεμα σουρεαλισμού και δημοτικής ποίησης. Αυτό είναι η Αμοργός. Είναι δημοτικοφανής σουρεαλισμός. Μήπως βαριέστε και θέλετε να συντομέψω? Α, έλεγα. Λοιπόν, θα κάνουμε τώρα έναν δρόμο και όποιος αντέξει, ξέρω εγώ τι να σας πω. Λοιπόν, ο Γκάτσος, εν πάση περιπτώσει, δεν τα έβγαλε αυτά από το νου του, γιατί αν τα έβγαζε από το νου του θα ήταν πάρα πολύ μεγάλος ποιητής, αλλά όπως σας είπα, δεν μετράει και πολύ η μπογιά του. Αυτά τα έβγαλε από το νου του ένας άλλος πολύ μεγάλος ποιητής από την ευρωπαϊκή ποίηση, ο Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ο Λόρκα, όπως ξέρετε, ερωτοτροπούσε πολύ με τη δημοτική ισπανική ποίηση. Την ήξερε καλά από πρώτο χέρι. Την αγαπούσε. Την είχε χωνέψει. Παράλληλα, ως μοντέρνος διανοούμενος της εποχής του, ήδη γνώριζε το δίδαγμα του υπερρεαλισμού και είχε γλυκαθεί. Τότε λοιπόν ο Λόρκα σκέφτηκε να κάνει ένα κουρκούτι όπου το 50% θα είναι ισπανιόλικη δημοτική ποίηση και το 50% θα είναι ο έξαλλος σουρεαλισμός. Επομένως, για όσους ξέρουν καλά από την ποίηση του Ελίτη, αυτή πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, του Ελίτη, με συγχωρείτε, του Λόρκα, αυτή πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική ως προς το ότι η ποίηση του Λόρκα χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το πρώτο κομμάτι είναι ο Λόρκα συνειδητά επηρεασμένος μόνο από την ισπανική δημοτική ποίηση, και το δεύτερο κομμάτι είναι ο Λόρκα συνειδητά επηρεασμένος από δημοτική ποίηση και μοντέρνο υπερρεαλισμό. Ο ποιητής στη Νέα Υόρκη είναι η σημαντικότερη συλλογή του σε αυτό το κουρκούτι του Λόρκα. Ο Γκάτσος λοιπόν, ο οποίος απλώς είναι ένας μεταπράτης, ο οποίος εγκαίρως πληροφορείται ένα έξυπνο σχήμα και το αρπάζει, βγάζει την Αμοργό που είναι αυτό το πράγμα.
κατά το ίμιση δημοτικό τραγούδι και κατά το ίμιση υπερρεαλισμός. Ο ελίτης, ο οποίος δεν ξέρει τον αυθεντικό υπερρεαλισμό του Μπρετόν, αλλά ξέρει τον νοθευμένο υπερρεαλισμό του ελίτη, του Ελιάρ, γλυκαίνεται από το παράδειγμα του Γκάτσου, και επειδή βέβαια ο ελίτης είναι ποιητής, δεν είναι στιχουργός σαν τον Γκάτσο, βγάζει αυτό το καταπληκτικό βιβλίο για το χαμένο ανθιπολοχαγό της Αλβανίας. Είναι πιο ποιητής, αλλά το παράδειγμα είναι δανεικό και προπάντων τόσο υποπτό, ώστε ο ίδιος ο ελίτης σε αυτή την αυτοανθολόγηση που σας ανέφερα λίγο παραπάνω, ποιόν την πάπια το εξαφανίζει ολοσχερός. Ούτε καν η μισή σελίδα από το άξιο νεστή. Βλέπετε λοιπόν διαδοχικές αποτυχίες από τα πρωτοπαλίκαρα του σουρεαλισμού, όταν ξαφνικά τους ετέθη το θέμα, ή μάλλον ετέθησαν ενώπιοι για το τι θα κάνουμε, θα μαγειμουδίζουμε μια ολόκληρη ζωή το Παρίσι ή έχουμε κάτι ουσιαστικότερο να προσφέρουμε. Αν έχουμε, ποιο? Ή μήπως έχουμε να προσφέρουμε μαϊμουδίζοντας αντίστοιχα πρότυπα εντοπιότητος, όπως είναι η περίπτωση του Λόρκα που σας ανέφερα πριν. Το δίλημα είναι οξύ για έναν ποιητή όταν είναι ειλικρινής, γιατί και ο Σεφέρης και ο Ελίτης είναι σπουδαίοι ποιητές, καταλάβατε. Έπρεπε να το αντιμετωπίσουν. Περίπου απέτυχαν, αλλά τουλάχιστον το αντιμετώπισαν, δηλαδή τι έκαναν? Ομολόγησαν την αποτυχία του να μαϊμουδίζουμε ξένους τρόπους, ενώ από μια άλλη πλευρά έστω και αυτό το μαϊμούδισμα βοήθησε σε κάποια ανανέωση και αναρρύπηση της τρέχουσας ελληνικής ποίησης. Όπως σας είπα, τα ίδια καμώματα αλλά πολύ χειρότερα έπαθε και ο φίλος μου ο Παπαδίτσας, ο οποίος ξαφνικά ανακάλυψε την αρχαία ελληνική ποίηση, και αυτός πια ήταν ο οποίος κι αν δεν βούλιαξε πατόκορφα. Είδατε λοιπόν ότι οι μοντέρνοι μας ποιητές, οι οποίοι δεν είναι τυχαίοι, και σας είπα μια αρμαθιά πολύ αξιόλογους, ανανέωσαν την ελληνική ποίηση, έθαψαν την παλαμική παράδοση. Δεν τόλμησαν να έρθουν αντιμέτωποι με τον Καβάφη, και ξέρετε γιατί. Γιατί ο Καβάφης είναι εχθρός του υπερρεαλισμού. Ο Καβάφης είναι μοντέρνος με την ανατροπή του μοντέρνου. Το καταλάβατε. Αυτό είναι το μεγαλείο του. Αυτοί δυστυχώς είναι πολύ πιο παρακατιανοί και νόμισαν ότι με κάτι μεσοβέζικα καμώματα θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα κέρια ερωτήματα της ελληνικής ποίησης. Και βεβαίως απέτυχαν, και είναι προς τιμήν τους, είτε γιατί το παραδέχτηκαν, είτε διότι και μιμούμενοι ξένα πρότυπα μπόρεσαν και έκαναν μερικά καταπληκτικά ποίηματα. Δεν πρέπει να τους φάμε το δίκιο τους, δεν πρέπει να είμαστε με τίποτε κακεντρεχείς. Απλώς εμείς κάνουμε τώρα μία επισκόπηση και λέμε όλα τα υπέρ και τα κατά αυτής της παλινοδίας ή αυτής της τραγωδίας που λέγεται νεοελληνική ποίηση, και η οποία πολλές φορές χάνει τον μπούσουλά της. Έτσι λοιπόν, το δίδαγμα Καβάφη εξακολουθεί να υποτονθορίζει. Ο Καβάφης ανέρχεται σιγά σιγά και σιωπηρά, αλλά εκείνοι που επικρατούν στη βιτρίνα είναι οι Σεφέριδες και οι Ελίτιδες, με όλες τις αποτυχίες τους ή και με αρκετές από τις επιτυχίες τους, για να μην είμαστε κακεντρεχείς. Αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται ούτε με πασαλήματα ούτε με παλώματα, και θα δείτε μετά παρακάτω πως αυτό επανέρχεται ακόμη δρυμύτερο. Αυτή
αυτή λοιπόν η περίφημη γενιά του 30, η οποία όπως σας είπα δεν είναι η γενιά του 30, αλλά είναι μια ομάδα της γενιάς του 30, γιατί αφήνει και πολλούς από έξω από το χώρο. Θα σας πω παρεπιπτόντως το παράδειγμα του Βαφόπουλου, ενός ποιητή από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος χωρίς πολύ μεγάλα κατορθώματα, απλώς συνδυάζοντας λίγο καβάφι και λίγη πιο ουσιαστικά χωνεμένη βυζαντινή υμνογραφία, τουλάχιστον στην τελευταία προπολεμική δεκαετία, γιατί μετά έπεσε, κατάφερε να δώσει ένα παράδειγμα τουλάχιστον πιο τίμιας εντοπιότητας από τα αντίστοιχα που έβλεπε από αυτούς οι οποίοι το βρίσκαν έτοιμο το μοντέλο και το παρουσίαζαν στην ελληνική βιτρίνα. Βέβαια το θέμα δεν είναι τόσο απλό, αλλά περίπου εγώ το απλοποιώ με κίνδυνο πολλές φορές και να τους αδικώ. Έτσι λοιπόν η γενιά του 30 ή οποιαδήποτε έστω γενιά, με όλα τα συν και τα πλην που σας είπα, κατάφερε να εμπεδώσει όχι το θάψιμο της γενιάς του Παραμά, αυτό το ανέλαβε ο Καβάφης, αλλά τη διάδοση του μοντέρνου σε πάρα πολύ ευρύτατα ποιητικά στρώματα, γιατί ο λαός βέβαια και πολλοί από αυτά δεν καταλάβαινε. Μεταξύ μας αυτά είναι μια ελίτ και μια κουλτούρα, ας πούμε, και εκεί παίζεται το παιχνίδι. Πάντως διέδωσαν το μοντέρνο και από τότε οι Έλληνες ποιητές που γράφουν οι νεότεροι είναι πιο πολύ εξοικειωμένοι με αυτό που λέγεται, που λένε, που νομίζουν ότι είναι ο υπερρεαλισμός, ενώ απλώς είναι τα ξεθυμάσματα και τα ξεκλήματα του υπερρεαλισμού. Περί αυτών όμως θα σας μιλήσω λίγο παρακάτω. Έρχομαι τώρα, για να μην σας κουράζω άλλο, στην τρίτη 25ετία του αιώνα μας, δηλαδή από το 1950 ως το 1975. Έχει μεσολαβήσει η κατοχή και πολλά πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Παρόλο που σιγά σιγά πλησιάζουμε προς την εποχή μας και το έδαφος είναι γλιστερό, εν πάση περιπτώσει και η απόσταση του μισού αιώνα ή των 30 έστω χρόνων δεν είναι και μικρή, μας βοηθάει στο να κάνουμε κάποια συμπεράσματα και να σκεφτούμε μερικά πράγματα. Οι ποιητές που κυριαρχούν σε αυτήν την 25ετία ή που υποδεικνύουν μία λύση σε ορισμένα καυτά ποιητικά ή κοινωνικά θέματα, είναι λίγο πιο σοβαρή από τη γενιά του 30, η οποία νόμισε ότι έχοντας στο χέρι της το κλειδί του υπερρεαλισμού έλυσε όλα τα προβλήματα. Αυτοί οι νεότεροι της τρίτης 25ετίας είναι λίγο πιο πονηροί, λίγο πιο υποψιασμένοι και ίσως τολμούν να βάλουν και τον δάκτυλον εις τον τύπον των ύλων, ενώ βέβαια η γενιά του 30 είχε μεθύσει με την ίδια της την επιτυχία. Σε αυτή την 25ετία, εντελώς παράλληλα, αναπτύσσονται μια σειρά φαινομένων που δεν επηρεάζουν τα μεν τα δε, αλλά που δεν πάβουν να είναι σημαντικά και αξιόλογα. Πρώτα-πρώτα, ήδη από προπολεμικά είχε αρχίσει να εμπεδώνεται ένα φασούλι που λέγεται υπαρξιακή ποίηση και που αργότερα, ιδίως με τον Σάρτρ στο Παρίσι, η
ο υπαρξισμός ως φιλοσοφικό κίνημα και ως ένα modus vivendi είχε αρχίσει να διαδίδεται όλο και περισσότερο, ενώ εμφανίστηκαν στην Ελλάδα βέβαια, γιατί στη Γαλλία είχαν εμφανιστεί από νωρίτερα, και οι πρώτοι υπαρξιακοί ποιητές. Κάθε τι νεότερο κινδυνεύει πάντοτε να είναι και καρικατούρα αυτού που λανσάρεται. Φέρει πίν πόσο υπαρξίστρια μπορεί να είναι η Μελισάνθη, η οποία δεν είναι καν ποιήτρια. Ή πόσο υπαρξιστής μπορεί να είναι ο Άρης Δικταίος, ο οποίος είχε πιο πολλές φιλοδοξίες από το ταλέντο του. Επομένως αυτούς πρέπει να τους παρακάμψουμε και να δούμε εντελώς σοβαρά αν υπάρχουν κάποιοι υπαρξιστές οι οποίοι θα ενδιέφερε να μας απασχολήσουν ως περιπτώσεις. Βέβαια είναι ολόκληρη ιστορία, δεν πρόκειται εγώ να σας κάνω ούτε την ανατομία της. Εγώ θα ψαρέψω μερικές ενδεικτικές περιπτώσεις που με ενδιαφέρουν και θα σας τις πω να τις συζητήσουμε. Υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη τα δύο αδέρφια που ξέρετε, η Ζωή Καρέλη και ο Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης. Είναι περίπου υπαρξιστές, η κυρία Καρέλη πιο τυπικά, ο Πεντζίκης πιο ιδιόρυθμα. Η κυρία Καρέλη που ήταν σπουδαία ποιήτρια, τη λέω κυρία παρόλο που πέθανε, γιατί όντως ήταν κυρία και αρχόντισσα. Λοιπόν, η Καρέλη συνειδητά είναι υπαρξίστρια ποιήτρια και αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, αν ένας ποιητής μιμείται συνειδητά ιδεολογικά ρεύματα και τα εφαρμόζει στην ποιήση, θα φάει τα μούτρα του. Γιατί όταν 10 ή 15 χρόνια αργότερα διεθνώς ο υπαρξισμός βούλιαξε, αφού βούλιαξε στα διεθνή κέντρα, βούλιαξαν και οι αντίστοιχοι Έλληνες. Η Καρέλη μεγάλο ταλέντο, άρχισαν να μην τους ενδιαφέρει τους νεοτέρους ούτε καν η ύπαρξή της, το φαντάζεστε. Υπήρξε λοιπόν η Καρέλη ένα οξύτατο πνεύμα η οποία μπόρεσε να εκφράσει τις υπαρξιακές της ανησυχίες, ας πούμε με τον καλύτερο τρόπο, αλλά ποτέ δεν υπάρχει ο καλύτερος τρόπος όταν μέσα από ένα αβέβαιο φίλτρο πρέπει να φιλτραριστούν ιδεολογίες και κινήματα. Η ποίηση είναι αυθόρμητο πράγμα που βγαίνει από μέσα σας ή από μέσα μας, ή καλύτερα να μην γίνονται αυτά τα καμώματα. Έτσι λοιπόν δυστυχώς η Καρέλη, που είναι η σημαντικότερη υπαρξίστρια στην Ελλάδα, αξιολογότατη ακόμη και για την εν γέννη παιδεία της, τη σκέψη της, το στοχασμό της, τη φιλοσοφία της, έπεσε. Αντίθετα, ο αδερφός της, ο Πεντζίκης, που επί δεκαετίες θεωρούνταν τρελός και ανισόρροπος, όπως ξέρετε βέβαια ο Πεντζίκης είναι κυρίως πεζογράφος, αλλά διαθέτει και ένα μικρό ποιητικό έργο που συντίθεται από τρεις μικρές ποιητικές συλλογές, από τις οποίες εγώ τουλάχιστον, που γνώρισα από κοντά τον Πεντζίκη και τον αγάπησα πολύ, έχω το κουράγιο να αρνούμε τις δύο από τις τρεις συλλογές, οι οποίες δεν τις θεωρώ ούτε καν ποίηματα. Η τρίτη όμως μας αποζημιώνει για όλα τα αποδέλυπα. Ο Πεντζίκης είναι ο πρώτος υπαρξιστής, ο οποίος βέβαια αντικαθιστά την υπαρξιστική φιλοσοφία της Καρέλη με έναν χριστιανικό υπαρξισμό ή ουμανισμό, ας πούμε, που κι αυτός ως πρότυπο υπάρχει στο εξωτερικό και με Ρώσους στοχαστές και μεγάλους ποιητές κτλ. Ο Πεντζίκης λοιπόν, ο οποίος
κάτι χριστιανό φέρνει σε κάτι θολά χωράφια που καλά καλά δεν τα καταλαβαίνουμε αλλά και που δεν είναι αμεληταία, έχει επιπλέον και ένα ατού. Μην όντας πολύ έντονα οργανωμένος λογικά στο μυαλό του, για μερικούς θεωρείται τρελός, τρελός ο άνθρωπος δεν είναι, αλλά και τα μυαλά δεν είναι 400, έτσι να εξηγούμαστε. Κάτι δεν πάει καλά, αλλά αυτό τον βοηθάει να καταφεύγει σε κάποια πρότυπα βυζαντινά. Όχι πια βυζαντινή σημειογραφία που θέλει κότσια για να την αντιγράψεις ή να μην φας τα μούτρα σου, αλλά σε βυζαντινή χρονογραφία. Δηλαδή κάποιους ιστορικούς χρονογράφους βυζαντινούς, οι οποίοι όπως ξέρετε, άμα τους συγκρίνεις με τους αρχαίους Έλληνες ιστορικούς, λες τι πράγματα είναι αυτά. Ο Πεντζίκης επιμένει ότι αυτά είναι πράγματα. Απλούστατα δεν έχουμε την κατάλληλη ευαισθησία να αντιληφθούμε ποιος είναι ο ιδιάζων βυζαντινός λόγος. Αυτός τέλος πάντων το ανακαλύπτει και αποφασίζει να γράψει μια σειρά ποιήματα γύρω στο 1952 με 1953. Αργότερα το 1988 τα έβγαλε σε μια ποιητική συλλογή η οποία λέγεται «Τα Παλαιοντολογικά». Τι σημαίνει αυτός ο τίτλος, ο Θεός και η ψυχή του. Ενώ δεν είμαι σίγουρος για τον τίτλο, είμαι σίγουρος για το περιεχόμενο. Ο Πεντζίκης βυζαντινοφέρνει και ως προς το θέμα και ως προς την τεχνική. Είναι δε κατόρθωμα αυτό που κάνει, κατά πολύ ανώτερο από το κατόρθωμα του Παπατσόνη, ο οποίος όμως με το να βασιστεί σε κάτι θολούς καθολικισμούς και σε κάτι πρόχειρες εκφραστικότητες κατέστρεψε το ίδιο του το έργο με τα ίδια του τα χέρια. Ο Πεντζίκης είναι πιο πονηρός, φαινομενικά τρελός, αλλά ουσιαστικά ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Ξεπέρασε κατά πολλά το δόγμα Παπατσόνη και επέτυχε να γράψει ποιήματα απροσδιόριστα ωραία σε ποιότητα, με θέματα βυζαντινά, με εκφραστικές βυζαντινές, και είναι ένα θετικό στοιχείο αυτά τα λίγα ποιήματα στην όλη εξέλιξη της νεοελληνικής μας ποιήσης κατά τη διάρκεια αυτού του αιώνα. Δεν ακούστηκε πολύ, γιατί ο Πεντζίκης όπως και ο Ιωάννου ακούστηκαν κυρίως ως πεζογράφοι, ενώ εγώ επιμένω ότι είναι και ποιητές. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση αυτό το πράγμα. Δεν ακούστηκαν, αλλά το παράδειγμα λειτουργεί όχι ανάλογα με το αν ακούγεται ή όχι, αλλά ανάλογα αν με το κάποιοι δέκτες μπορούν να λάβουν το μήνυμά του σωστά. Υπάρχει βέβαια σε αυτή τη χωρία και κάποια συμμετοχή από την Αθήνα, όπως ήταν η φίλη μου η Ελένη Βακαλό και ο Τάκης Συνόπουλος. Αυτούς τους βρίσκω λίγο αδύνατους. Η Βακαλό ερωτευόνταν πολύ τα εικαστικά, διασπάστηκε και τελικά έχω την εντύπωση ότι το ρίξε πιο πολύ στην τέχνη και λιγότερο στην ποίηση. Αλλά στο λίγο που πρόλαβε η Βακαλό μπόρεσε να έχει μια ρωμαλαία εκφραστική, σπάνια για ελληνίδες ποιήτριες, οι οποίες ας μην πω τι είναι, πάντως δεν είναι ευχάριστα πράγματα, γλυκατζούρες οι πιο πολλές. Λοιπόν, η Βακαλό έχει ένα ρωμαλαίο στοχασμό, θα έλεγα σχεδόν αρσενικό, δυστυχώς δεν τον προώθησε. Ο Συνόπουλος είναι απείρως πιο πονηρός. Δυστυχώς έχει και αυτός τα τροτά του.
ενώ ξεκίνησε για μια σωστή υπαρξιακή ποίηση με πολλά ρεαλιστικά στοιχεία, πολύ γρήγορα ανακάλυψε την τρομερή ποίηση του Ezra Pound και άρχισε να τον αντιγράφει του καλού καιρού. Αυτό ήταν ο θάνατός του. Όταν ο Σινόπουλος εξέδωσε τον πρώτο τόμο των απάντων του, έγινε ανάρπαστος. 4 χρόνια νομίζω αργότερα, όταν βγήκε ο δεύτερος τόμος των απάντων του, έμεινε στα αζήτητα. Για να δείτε τι γρήγορα που εξανεμίζονται οι ποιητικές προσπάθειες. Δεν μπορείς να πεις χικ και έχεις εξαφανιστεί από προσώπου της γης. Ο Σινόπουλος ήταν αξιόλογος ποιητής, είμαι βέβαιος, αλλά πάσχει και αυτός από το ότι δεν πάλεψε λεβέντικα όσο θα έπρεπε. Έτσι λοιπόν ο ελληνικός υπαρξισμός στην ποίηση, με εξαίρεση την περίπτωση του αιρετικού Πεντζίκη, ο οποίος και καλά θα μπορούσε να μην χαρακτηριστεί υπαρξιστής ή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με οποιοδήποτε τρελό επίθετο, αλλά που κάτι πρόσφερε ως πρόταση, με εξαίρεση του Πεντζίκη οι άλλοι μάλλον έπεσαν. Το δεύτερο φασούλι που χαρακτηρίζει αυτήν την 25ετία είναι ποιος άλλος, η κοινωνική ποίηση. Ως τώρα μιλήσαμε για υπαρξιακή ποίηση ή, αν θέλετε με κάποια κακεντρέχεια, για την υπαρξιστική ποίηση. Τώρα θα μιλήσουμε για την κοινωνική ποίηση, η οποία δεν είναι και πολύ προπολεμικό φαινόμενο. Οι αδέξιες προσπάθειες του Βάρναλη γύρω από κοινωνικά θέματα πρέπει να κοιταχτούν με άλλα μάτια, γιατί είναι καρπός μιας άλλης εποχής, μιας άλλης ποιητικής κτλ. Βέβαια έχουμε τον μεγάλο κολοσσό που λέγεται Ρίτσος και κοντά του και ένα μικρότερο ποιητή, τον Βρετάκο. Ο Βρετάκος βέβαια από πολύ νωρίς παρέδωσε τα όπλα, διότι θέλησε να κάνει κάποια ύποπτα χαρμάνια που τώρα τα έχουν επαναλάβει κάτι νεοορθόδοξοι ψευτοφιλόσοφοι, και λίγος χριστιανισμός και λίγος κομμουνισμός, από όλα χωράει η σακούλα. Λοιπόν, ο Βρετάκος δεν μπόρεσε να το αντιμετωπίσει σωστά και στεναρά το θέμα. Ο Σεφέρης όμως, ο οποίος υπηρέτησε πολλούς αφεντάδες, πέρασε από Παλαμά, πέρασε από Καριωτάκη, πέρασε από Μαγιακόφσκι, έχει ένα προτέρημα ότι γράφει απλά, αλλά είναι φοβερά φλίαρος και επιπόλαιος. Εν πάση περιπτώσει, αυτός βάστηξε το βάρος της κοινωνικής ποίησης για αρκετά χρόνια, αλλά τον έφαγαν 2 φοβερά ελαττώματα. Το πρώτο είναι η τρομερή προχειρογραφία του. Σκεφτείτε ότι ντρέπονταν να περάσει μια μέρα και να μην γράψει τουλάχιστον 20 ποίηματα. Και μάλιστα από κάτω και η ημερομηνία. Το 17ο ποίημα γράφτηκε ώρα 12 και 10 τα μεσάνυχτα. Τα είναι φοβερά και επικίνδυνα πράγματα. Οι ποιητές που σέβονται τον εαυτό τους δεν πρέπει καν ούτε να μπαίνουν σε αυτό τον πειρασμό. Το δεύτερο και χειρότερο είναι ότι ο Ρίτσος διάβαζε το κύριο άρθρο του Ριζοσπάστη και χραπ, βγαίναν καμιά 20 ποιηματάκια με τα οποία γέμιζε το περιεχόμενο από αυτά τα άρθρα του Ριζοσπάστη. Δεν γίνεται έτσι ποιήση, για όνομα Θεού. Στην αρχή οι αριστεροί ενθουσιάζονταν, αλλά κάποτε δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις. Δεν είναι και βλάκες ο κόσμος, όσο κι αν επηρεάζονται από τη διαφήμιση.
Εκεί λοιπόν που ψυχομαχούσε μια κοινωνική ποίηση αλαρίτσο, που το κυριότερο χαρακτηριστικό της είναι η επιδερμικότητα των θεμάτων, μπαίνουμε μετά την κατοχή στην απελευθέρωση, όπου έρχεται για πρώτη φορά ένα δεύτερο κύμα κοινωνικών ποιητών, φοβερά ενδιαφέρον, με επίκεντρο τους ποιητές του περιοδικού Κριτική, το οποίο πολύ πριν να βγει η Κριτική το 1959 είχε βγει ένας άλλος προπομπός του, το περιοδικό Ξεκίνημα το 1944. Οι βασικοί συνεργάτες του Ξεκινήματος και μετέπειτα της Κριτικής, δηλαδή ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Κλήτος Κύρου και ο Πάνος Θασίτης, είναι τα τρία πρωτοπαλίκαρα αυτού που θα λέγαμε ένα new look, για να μιλήσουμε σαν τους αρχαίους Έλληνες, new look στην κοινωνική ποίηση. Κυρίως βέβαια ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Ο Αναγνωστάκης είναι αυτό που θα λέγαμε ένα καθημαγμένο πρόσωπο, με φυλακίσεις, με εις θάνατον, με πολλά πράγματα. Έζησε όλο το διασυρμό της αριστερής παράταξης, έζησε όλη την κονιορτοποίηση των ονείρων του, έζησε τον ίδιο τον κατατρεγμό από τους ίδιους τους συντρόφους, πολλά και φρικτά πράγματα. Δεν υπήρχαν περιθώρια για να μαϊμουδίζει τα άρθρα του ριζοσπάστη. Αυτός είχε κάποιες πληγές που μάτωναν και από αυτές έβγαινε το ποίημα. Έτσι λοιπόν έχουμε την περίπτωση νέων ποιητών που αντιμετωπίζουν πιο σοβαρά και πιο υπεύθυνα το θέμα της κοινωνικής ποίησης. Εδώ, όπως έλεγα και στον κύριο Καπέλα, υπήρξε μία δυσφήμιση αυτής όλης της προσπάθειας από τον Βίρονα Λεοντάρη να τους χαρακτηρίσει ποιητές της ήττας. Δηλαδή, οι άνθρωποι επέμεναν μέχρι το τέλος να παλεύουν, και επειδή δυστυχώς δεν ήταν από τους νικητές, πρέπει να τους κολλήσουμε τη ρετσινιά ποιητές της ήττας. Ένα το ερώτημα. Δεύτερο, η λεζάντα καλύπτει όλη την ευρύτητα του θέματος, διότι στο κάτω-κάτω οι κοινωνικοί αυτοί ποιητές, με όλα τους τα κουσούρια, με όλα τους τα τραύματα, εννοούν να αντιμετωπίσουν όλο το φάσμα της λεγόμενης κοινωνικής ποιήσης σε όλους τους χώρους. Και πώς συμβαίνει αυτοί οι ποιητές, οι καθημαγμένοι, που ο άλλος με πολύ ευκολία και εκ του ασφαλούς, και αφού αντέγραψε τον Αναγνωστάκη ως ποιητής, να κάθονται και αντί να κλαίνουν τη μοίρα τους ως ποιητές της ήττας, να έχουν το σθένος πρώτοι αυτοί να κάνουν κριτική του Στάλιν, όταν ο Ζαχαριάδης είχε αποδειχθεί ένας συχαμερός τζουτζές του Στάλιν. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα να μην τα ξεχνούμε όταν οι ποιητές της ήττας είναι και οι πιο λεβέντες. Έτσι λοιπόν βγαίνει μια δεύτερη ποιητική γενιά, πολύ πιο σοβαρή από τους ρίτσους, με πολύ πιο σοβαρές προτάσεις, αλλά εδώ επανέρχομαι, ή μάλλον θα σας πω λίγο αργότερα, τις προτάσεις του Αναγνωστάκη γύρω από το αίτημα της ελληνικής παράδοσης. Πριν σας τα πω αυτά, θα σας αναφέρω και το τρίτο ρεύμα που χαρακτηρίζει αυτή την 25ετία και που είναι οι ρεαλιστές ερωτικοί ποιητές του περιοδικού Διαγώνιος. Δεν θα ήθελα να μιλήσω πολύ γύρω από αυτό το θέμα, διότι δυστυχώς με αφορά πολύ και δυστυχώς είμαι ενεργός παράγων στη διαμόρφωση αυτών των ρευμάτων,
για το αν έχω γράψει καλά ποίηματα ή όχι, αυτά σας τα χαρίζω. Για το γεγονός ότι πήρα μέρος σε διαμόρφωση τέτοιων θεμάτων, βέβαια είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί όπως βλέπετε ουσιαστικά δεν πρόκειται να σας μιλήσω για ποιητές, αλλά για ποιητικές προτάσεις με κάποια διάρκεια στο χρόνο, με κάποια σημασία ενδεχομένως. Λοιπόν, ο κύκλος των ποιητών της Διαγωνίου έχει μερικά βασικά χαρακτηριστικά, από τα οποία το σπουδαιότερο κατά τη γνώμη μου που δεν προσέχτηκε είναι ότι εισάγει το στοιχείο του ρεαλισμού μέσα σε ένα θέμα ποιητικό όπως είναι ο έρωτας, που κατά κανόνα αυτό το θέμα ήταν άθυρμα της αισθηματολογίας μέχρι τώρα. Μην ξεχνάτε τον Λαπαθιώτη, ποιητή σημαντικότατο, ο οποίος φράκαρε κυριολεκτικά μέσα σε ματζούνια αισθηματολογικά. Είναι φοβερές πεπονόφλουδες αυτά τα πράγματα. Έρχεται λοιπόν αυτή η σχολή της Θεσσαλονίκης να πει: τι θέλετε, ερωτική ποιήση? Δεν είναι ερωτική ποιήση το να σου πω «σ' αγαπώ», «μ' αγαπάς», «αχ τι ωραία που είναι τα μαγουλάκια σου». Όχι βέβαια, αστεία πράγματα, καταντούν παιδαριώδη. Αλλά και τι δεν είναι αστείο σε ένα θέμα κατεξοχήν αισθηματικό που σε αναγκάζει εκ των πραγμάτων? Κι όμως υπάρχουν πολλά περιθώρια. Λόγω χάρη μην ξεχνάτε ότι εγώ στην ποίησή μου έχω αντιμετωπίσει το θέμα της ερωτικής εκμετάλλευσης. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ούτε καθόλου αμεληταίο. Σας το αναφέρω δε ως παράδειγμα μόνο για να ειδείτε τις ατελεύτητες δυνατότητες ενός θέματος στο οποίο μπορεί ο ποιητής, αν είναι καπάτσος, να μην φρακάρει στα γνωστά αισθηματολογικά δεδομένα. Έτσι λοιπόν οι ποιητές της Θεσσαλονίκης εισάγουν ταυτόχρονα δύο νέα μοτίβα. Το μοτίβο ενός ρεαλισμού που, όπως οι κοινωνικοί ποιητές σαν τον Αναγνωστάκη κατηγορήθηκαν ως ποιητές της ήττας, εμείς ως ερωτικοί ποιητές κατηγορηθήκαμε ως ομοί. Και ήθελα να ξέρω τι μας ήθελαν ψημένους και πώς ψημένους, και από τις δυο μεριές. Έτσι σαν μια τσιπούρα, και από τη μια πλευρά και μετά την γυρίζεις από την άλλη μεριά, την ψήνεις και από εκεί. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Λοιπόν, πρόκειται για μια πρόταση αρκετά σοβαρή που είχε αρκετά μεγάλη απήχηση, αλλά εκείνο που θα ενδιέφερε δεν είναι ούτε η θεματική ο έρωτας, ούτε η εκφραστική ο ρεαλισμός, αλλά ένα νέο στοιχείο σε αντιπαραβολή με κάτι παράλληλο που εισήγαγε ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Ο Αναγνωστάκης, όπως ξέρετε ή δεν ξέρετε, έχει καριοτακικές καταβολές. Δεν πρόκειται απλώς για μια νεανική μίμηση, αλλά επειδή ξέρω πολύ καλά το θέμα, ο Αναγνωστάκης παιδεύτηκε να βρει κάποιον οδηγητή, όχι βέβαια τον Μαγιακόφσκι, λοιπόν, κάποιον καθοδηγητή που θα τον καθοδηγούσε στο πώς να ρεγουλάρει τα βήματά του, βρίσκοντας κάποιον αρχηγό μέσα από την ελληνική παράδοση. Και ο Αναγνωστάκης, ο οποίος θα μπορούσε να έρεπε προς τον Καβάφη, γιατί ο Καβάφης μας είχε δώσει ένα σοβαρό παράδειγμα, και μάλιστα όπως ξέρετε ο Αναγνωστάκης έχει μιμηθεί αρκετά τον Καβάφη,
είχε μία φοβερή αντιπάθεια για τον Καριωτάκη, για τον Καδάφη, την οποία δεν την έκρυβε. Ήταν ομοφιλόφιλος ο Καδάφης, ενώ ο Αναγνωστάκης ήταν άντρας με μουστάκια. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορούσε ένας άντρας με μουστάκια να μιμηθεί έναν ομοφιλόφιλο. Απεκλείστη η περίπτωση Καδάφη και μην υπάρχοντας κανένας άλλος αρχηγός, ο Αναγνωστάκης ρίχτηκε κανονικά και σωστά στις αγκαλιές του Καριωτάκη, ο οποίος παρά τα παλαιότερα δάνειά του έδωσε έναν κανόνα σοβαρής ελληνικής παράδοσης μέσα στις ρίζες της ελληνικής παράδοσης του Μεσοπολέμου. Θεμητό. Παράλληλα με τον Αναγνωστάκη και χωρίς καλά-καλά να ξέρω εγώ, αντιμετώπισα το ίδιο θέμα, αν είναι δυνατό ένας νέος ποιητής να μπορεί, παρακάμπτοντας τα παραδείγματα που έρχονται από τα Παρίσια και από τις Νέες Υόρκες, να βρει έναν αρχηγό μέσα στην τρέχουσα ελληνική παράδοση που ήταν ο Μεσοπόλεμος, ο οποίος να τον βοηθήσει για να μπορέσει να σταθεί μέσα στα πόδια του, όχι για το δόγμα της ελληνικότητας, αλλά τουλάχιστον για να είναι εν τόπο και χώρο ελληνικό. Έτσι λοιπόν χρησιμοποίησα τον Καδάφη όχι μόνο ως ένα δάσκαλο, αλλά και ως μία πηξίδα που μπορούσε σωστά να με καθοδηγήσει ότι μέσα στην ίδια την ελληνική μας παράδοση και μάλιστα τη μοντέρνα υπήρχαν ακόμη δυνατότητες να ξεφύγουμε τον υποχρεωτικό μαϊμουδισμό. Έκλεισε και η δεύτερη κασέτα. Βρε, είμαι μεγάλος σου ξεφλιαρίας. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, που λέτε, τα δύο αυτά φαινόμενα, η ομάδα του ξεκινήματος και η ομάδα της διαγωνίου, έχουν μεγάλη σημασία, όχι για το τι ποιότητα ποιημάτων γράφτηκε, όσο γιατί οι θεωρητικές προτάσεις επί ενός θέματος που ανέκαθεν μας έκαιγε και μας έτσουζε υπήρξαν λίγο πιο σοβαρές και πιο υπεύθυνες από το να γράφουμε για τα ειδόνια που κελαϊδούν στις πλάτρες. Όπως καταλαβαίνετε, όντως η περίπτωση αυτή ήταν πιο σοβαρή. Αν όμως τώρα δούμε γενικότερα σε μια γενική θέαση τα ποιητικά ρεύματα και επιτεύγματα αυτής της τρίτης 25ετίας, διαπιστώνουμε ότι και ο υπαρξισμός, παρόλο που εμφανίστηκε στο διεθνές ψυχομάχημα του υπαρξισμού, και η κοινωνική ποιήση, η οποία είχε εμφανιστεί προπολεμικά με πολλές επιπολαιότητες, με τα πολεμικά κάποιοι διόρθωσαν την πηξίδα και της δώσαν μια νέα ζωντάνια, και η λεγόμενη ρεαλιστική ερωτική ποιήση, η οποία έφερε όμως μια άλλη νότα στην ποιησή μας, δεν υπήρξαν και τόσο ευκαταφρόνετα κινήματα ώστε να τα παρακάμψουμε. Άλλωστε, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, αυτά είναι τα κινήματα που χαρακτηρίζουν την 25ετία, και δεν ξέρω αν τα σκέφτηκα καλά, ας πούμε, αλλά δεν βρήκα και κανέναν κριτικό ο οποίος να με βοηθήσει πολύ στην κατάταξη και στην ταξινόμηση αυτών των φαινομένων. Και έρχομαι στην τελευταία 25ετία, από το 75 μέχρι τις μέρες μας. Όπως σας είπα και πριν, αλλά θέλω να το επαναλάβω και τώρα, είναι ματαιοπονία να θέλουμε να εντάξουμε την τρέχουσα ζωή στην ιστορία και στη γραμματολογία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλο σφάλμα. Θα μειονεκτούμε.
οι ποιητές από το 1970 και τα λοιπά είναι τρέχουσα ζωή. Καλοί, κακοί, μας αρέσουν, δεν μας αρέσουν, έχουμε προτάσεις για τον μεν, έχουμε προτάσεις για τον δε. Δεν είναι θέμα σοβαρό αυτό. Απλώς επειδή υποσχέθηκα στον κύριο Καπέλα να μην παρακάμψουμε αυτή την τρέχουσα ζωή που βρίσκεται εν διαρκή εξελίξη, ενώ τα όσα είπαμε ως τώρα περίπου έχουν παρέλθει, να μην καλλιεργούμε ψευδεστήσεις και αυταπάτες, ακόμη και εγώ βέβαια. Λοιπόν, αυτή η τελευταία 25ετία έχει ένα κύριο χαρακτηριστικό, την εμφάνιση της περίφημης γενιάς του 70, η οποία ήταν τόσο θορυβώδης και αυτοδιαφημιζόμενη ώστε έπιασε αρκετά και έφερε σε δύσκολη θέση τις επόμενες δεκαετίες. Λέω δεκαετίες γιατί επικράτησε η κακή συνήθεια κάθε δεκαετία να τη βαφτίζουμε γενιά. Αλλά η γενιά είναι 30 χρόνια, δεν είναι κάθε 10 χρόνια. Λοιπόν, επακολούθησαν κι άλλες δεκαετίες, λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές. Έκλεψε το παιχνίδι η γενιά του 70. Αυτές δεν είναι καθόλου πιο καταφρόνητες. Όλες όμως αυτές οι δεκαετίες έχουν κάποιο κοινό χαρακτηριστικό, κατά τη γνώμη μου σοβαρότατο. Δεν μιμούνται κάποιον συγκεκριμένο ποιητή, ας πούμε ο Συνόπουλος των Πάουντ, αλλά όπως έγραψε ένας κριτικός για τον Λευτέρη Πούλιο, είναι μια κρεατομηχανή και ό,τι βάλει μέσα το αλέθει και το κάνει ποίημα. Δηλαδή ανοίξαν οι ορίζοντες και έχουν τα αυτιά τους ανοιχτά να επηρεάζονται από πιθανά και απίθανα πρότυπα, ελληνικά, ξένα, γελία, σοβαρά, φεδρά, σπουδαία, υπαρξιακά, ερωτικά, ένα τουρλούμενη φατούρα. Και από αυτό το πράγμα, άμα θέλεις, βγάλε εσύ συμπέρασμα και δυνατότητες. Γιατί μην ξεχνάτε ότι κάθε ποιητής, ακόμη και ο μέτριος, είναι αρκετά σοβαρός, ώστε να παίρνουμε στα σοβαρά την περίπτωσή του και στα σοβαρά να την συζητούμε. Έτσι λοιπόν, ένα κίνημα το οποίο αναμυρίκασε ποικίλες φωνές και ποικίλες περιπτώσεις, κατάφερε κάτι που κανείς δεν το φαντάζονταν, να εξοντώσει όλους τους προηγούμενους. Κυριολεκτικά μια νέα περίοδος αρχίζει από το 1970, η οποία θέτει στην πάντα όλες τις προηγούμενες φωνές και όλες τις προηγούμενες προτάσεις. Όχι ότι δεν υπάρχουν συγγένειες, υπάρχουν. Αυτά δεν κόβονται με το μαχαίρι και οι μεγάλοι δάσκαλοι έχουν τους μαθητές τους και τους τζουτζέδες τους. Αλλά ορίστε ότι βρισκόμαστε τώρα σε ένα νέο φαινόμενο που το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι χαμηλές προσωπικότητες, επιμονή στην επιβίωση. Αυτό θεωρώ ότι είναι και το χαρακτηριστικότερο της τελευταίας 25ετίας. Από την περίφημη γενιά του 70, βέβαια μπορώ να σας πω ότι εκτιμώ πάρα πολύ την Κατερίνα Αγγελάκη Ρουκ, τον Λευτέρη Πούλιο, υπάρχουν και 2-3 άλλοι, γιατί αυτοί είναι πάρα πολύ όσοι άμμος της θαλάσσης. Παρόλα αυτά είναι πολύ, ας μην αναφέρω άλλους γιατί δεν θέλω να κάνω και σπατάλι ονομάτων. Από τους μετέπειτα υπάρχει ο Μέσκος, ο οποίος αρκετά έτσι εκδιπλώθηκε μέσα από τον πολτό της ανωνυμίας, και τώρα τελευταία μια παλαιότερη ποιήτρια, η Κική Δημουλά, μπόρεσε επιτέλους να ξεχωρίσει, να σταθεί στα πόδια της, κάνοντας ένα μυστηριώδες κουρκούτι
καβάφι με στοιχεία του παραλόγου και μάλιστα στοιχεία λεκτικά του παραλόγου. Και είναι βέβαια μια σημαντική περίπτωση η Κικίδη Μουλά. Γενικά όμως αυτοί οι ποιητές της τριακονταετίας είναι πάρα πολλοί. Ο καθένας τους έχει πολλά καλά ποίηματα, όχι ότι δεν έχει και το παθητικό τους, βέβαια. Ο Λευτέρης ο Πούλιος έχει αντιγράψει έναν Αμερικανό ποιητή και δει τον Ουίτμαν αγρίως και χυδαία. Λοιπόν, έχουν και το παθητικό τους κι αυτοί, αλλά παρόλα αυτά έχουν και τα δικά τους στοιχεία. Έτσι λοιπόν, με αυτή την σύντομη επισκόπηση της τελευταίας τριακονταετίας, από την οποία δεν βρίσκω να υπογραμμίσω πολλά και σπουδαία ονόματα, βρίσκω όμως μία πρόταση η οποία καλή ή κακή εγώ δεν την αποδέχομαι, γιατί έχω τη δική μου ποιητική βέβαια, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Δεν μπορούμε να μην αποδεχόμαστε αυτούς οι οποίοι γράφουν διαφορετικά από μας, θα είχαμε γίνει γελοί. Είναι λοιπόν και αυτή κάτι το πολύ σπουδαίο, αλλά βέβαια πρέπει να έρθει ο κριτικός να τους κριτικάρει, να τους αξιοποιήσει, να τους ταξινομήσει, και πίσω από τον κριτικό πρέπει να έρθει ένα σούπερ κριτικός που λέγεται χρόνος και να χωρίσει τα πρόβατα από τα ερήφια, γιατί αν μιλούσαμε το 1950, αλλιώς θα μιλούσαμε για τον Άγγελο Σικελιανό και αλλιώς μιλήσαμε απόψε. Έτσι λοιπόν, ύστερα από 30 χρόνια, δεν ξέρω αν υπάρχει και το κοκαλάκι του Λευτέρη Πούλιου, εγώ είμαι πάρα πολύ καλοπροαίρετος να τον παραδεχτώ, αλλά μας λείπει η προοπτική του χρόνου και αυτό είναι φοβερό μειονέκτημα. Λοιπόν, με αυτά τα λίγα, επειδή σας πονοκεφάλιασα, κλείνω αυτήν την εποπτεία των 100 ετών που τα χώρισα σε 4 25 ετίες, με ευδιάκριτα χαρακτηριστικά και ως προς τη μορφή και ως προς το περιεχόμενο και ως προς τις προτάσεις και ως προς την αντιμετώπιση ιδιαιτέρων προβλημάτων, όπως είναι το πρόβλημα της ελληνικότητας, της εντοπιότητας, της υπευθυνότητας, και θέλω να πιστεύω ότι με ακούτε θεωρώντας με καλοπροαίρετο, ώστε να μην μου αρχίσετε τις γνωστές κριτικές ότι ξέχασα τον τάδε ή ότι δυστυχώς υποτιμώ τον τάδε. Δεν ξέχασα κανέναν και ξέρω τι λέω. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.